Αν θα πω σε κάποιον να μου γράψει την έκφραση έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό ή βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά επιβαρημένε υποχρεώσει, το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθεί σε αδιέξοδο να το γράψει με ήττα ή με ήψιλον. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρήμα βαρό που σημαίνει φορτώνουμε με κάτι, άρα είναι βαρύ το πρόγραμμά μου και γράφτε με ήττα. Το επιβαρημένο αντίθετα είναι από το επιβαρύνω και πρέπει να γραφεί με Y. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Αλλά α, όταν λέμε βαρό, δεν σημαίνει χτυπώ μόνο, αλλά εμείς στην Κρήτη για παράδειγμα την έγκυο γυναίκα, επειδή κρατάει βάρος στην κοιλιά της, λέμε βαρεμένη. Και ευτυχώς που πολλοί είναι ο Έλληνες, δεν ξέρουν τι σημαίνει το επώνυμό τους, αλλιώς θα ένιωθαν άσχημα. Ας πούμε, τι θα πει βαρεμένος, ένας άντρας δεν μπορεί να είναι έγκυος, Βαρεμένος σημαίνει που την έχει βαρέσει, που είναι ψυχασθενής. Αυτός θα πει, αυτός είναι ο βαρεμένος.